συνέχεια ακούσουμε. Εμείς πάμε στο Jumble, στην έναρξη του αγώνα, στην Apollon Arena. Κάτω στη συνέχεια. Γκάρετ έδωσε κάτω στο καλάθι στον Ντέντι, ο οποίος κατάφερε και τελείωσε την φάση της 17ης αγωνιστικής. Απόλλωνας από ελ. Ο Ράιλι από την γωνία θα πετύχει το jump shoot 2-2. Το Ηλιάδης. Ηλιάδης με το αριστερό θα βρει... Ηλιάδης, γίνεται το λάθος, νέο λάθος για το Απόλλωνα, το 7ο, ο Αποέλ που πάει στο fast break. Λιούις, στο Χάιντς, στο πουθενά η μπάλα, κλέβει ο Κούνας, ο οποίος θα τριπλάρει πάρα πολύ ωραία για να ξεφύγει. Να την εμπειρία του Κούνα που θα δώσει εξαιρετική alley-oop πάσα στον Ντέντι. Τον Ντέντι εκτός και το Χάιντς. Θα δούμε αν θα επικεντρωθούν στην περιφέρεια οι δύο ομάδες. Ελευθερίου με το άκουσμα της κόρνας, buzzer beater. Γκάρετ. Ωραία πάσα στον Κούνα. Εύστοχος, ένα αρκετό ξύλο, ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Δει στον Ντάγκλας που θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία και θα ευστοχίσει. Κούνας, ο οποίος πρόσφατα αποσύρθηκε από την Εθνική Κύπρου μετά από προσφορά πολλών χρόνων. Κούνας αυτή τη φορά έδωσε ασίστ στο τρίποντο. Το τρίποντο πέτυχε τον τελευταίο του αγώνα και το θρυλικό παιχνίδι που πέτυχε 60 πόντους στο τελευταίο του μάτσο. Ο Ράιλι για τρεις. Εθνική Κύπρου. Ο Γιάννης Γιαναράς, ο οποίος στην ηλικία των 13 έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία σε αυτό το γήπεδο με τον Κεραυνό. Είναι αυτό μάλλον μεταξύ του Αποέλ και της Ένωσης. Ενώ ο Απόλλωνας έχει ρεπό στο παρκέ. Κούνας, να δούμε αν θα πετύχει το τρίτο του τρίποντο. Δεν θα το καταφέρει. Έρχεται όμως με το follow ο Κάφη. Λιάδης ψάχνει. Παίρνει στον Κούνα να βρει το χώρο. Δίνει ωραία πάσα στο Λιούις. Τελειώνει και το ρολόι στο άκουσμα της κόρνας με το ταμπλό. Δηλώσουν την επίθεση. Λοϊζίδης. Περιμένει τον Γκάρετ να βγει από τα screen. Του δίνει το πίκο Λοϊζίδης. Ο Γκάρετ που κλείνεται. Υποπίεση από δύο. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Θα γίνει αλλαγή. Τώρα είναι ο Λιούις απέναντι στο Λοϊζίδη. Επιλέγει. Τυχερό καλάθι. Ένα τυχερό καλάθι εκεί από τον Ντάγκλας στην επαναφορά. Καταφέρει και στην μπάλα στο καλάθι. Τρεις πόντους προσθέτει στο σακούλι για τον Αποέλο Friday. Θα αδειάσει εκεί τον Ράιλι και θα δώσει την ασίστ στον... Η ασίστ στον κάθιωσε ο Αποέλ στους 10. Από το πλην 16 που βρέθηκε πριν από λίγο. Ηλιάδης, ούτε και τώρα, ο Ράιλι τα διορθώνω, ούτε και τώρα θα βρει στόχο. Κάφι, γρήγορα στον Γιαναρά. Αυτός θα πετύχει το καλάθι και αμέσως time out. Ο Ντέντι ελευθερώνεται κάτω από το καλάθι και αφήνει την μπάλα στο δίχτυ. Αλλά και ο Ντέντι του Αποέλ είναι η πρώτη σκόρερ. Ο Ντέντι έχει και 9 rebound, ένα μακριά από το double-double. Ο Ράιλι θα κλέψει την μπάλα από τον Γκάρετ και με το δεξί και με ωραίο 360 γύρισμα θα πετύχει το... Friday, το Γιαναρά. Γιαναράς ξανά στον... Ίσως να υπήρξε και φάουλ εκεί, αυτό ζήτησε και ο Ντάγκλας. Η αλήθεια είναι ότι τον καβάλιγεψε και ο παραθέτης του Αποέλ. Ελευθερίου θα πετύχει τους τρεις πόντους από τη γωνία και πανηγυρίζει. Γλώσσα του σώματος χαρακτηριστική. Ο Ράιλι. Τζάκσον για τρεις και πάλι θα βρει στόχο. Και εξηγούν πάρα πολύ το σκορ. 12-20, περισσότερα λάθη από ελ. Καλάθι φάουλ που έκανε το 59-46 και τώρα είναι στο 60-46. Το εκνευρισμό του έπεσε μόνος. Κακή πάσα από τον ίδιο που δίνει την ευκαιρία στον Απόλλωνα και τον Τζάκσον να εκτελέσει από τα 6-75. 9-23 ο Απόλλωνας. Το παιχνίδι που επανέφτησε με τον Ηλιάδη. Και μια ωραία προσπάθεια από τον Ραφαήλ Ελευθερίου. Τα λάθη πάντως είναι σε βάρος του Αποέλ περισσότερο. Ντέντι από μακριά θα πάρει και τρίποντο τον Ντέντι σήμερα.